Είχαμε τη μεγάλη χαρά, τιμή και ευλογία να συναντήσουμε τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο, όπου μαζί του μοιραστήκαμε τις σκέψεις μας, αφενός μεν να συμβάλλουμε στο άνοιγμα των εκκλησιών με ιχνηλά τις θεραπητές των ανθρώπων που ψέλουν και των ιερέων, με συνεργεία της περιφέρειάς μας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Επίσης, είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση και για το μέλλον του Γεωργοκομείου Αθηνών, αλλά και άλλων φιλανθρωπικών, αλλά και έργων υποδομής που η περιφέρειά μας αναλαμβάνει για να συνεχίσει το θεάρεστο έργο η Εκκλησία μας με την ευλογία την προσωπική του μακριωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερώνυμου. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω τα συναισθήματά μου, την χαρά μου, την ικανοποίηση, διότι δόθηκε η ευκαιρία σήμερα να συναντηθούμε με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη, και να ανταλλάξουμε απόψεις και να πάρουμε θέση σε πολλά θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και τα οποία κάθε μέρη να παρουσιάζονται μπροστά μας. Και όπως ο ίδιος σας είπε, ένα από τα προβλήματα αυτά είναι μια υπόσχεση που δώσαμε ότι θα πρέπει στις ακολουθίες τώρα, τις μεγάλες αυτές οι μέρες που έρχονται, να γίνει μια προφύλαξη για το προσωπικό, όπως είναι των ναών, όπως είναι οι ναοί μας, οι επίτροποι, οι ψάλτες, αυτοί που εργάζονται στο ναό, για να υπάρχει μια θωράκιση. Τον ευχαριστούμε λοιπόν, διότι βρέθηκε πρόθυμος να μας βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις για το θέμα το μεγάλο του γεροκομείου, που υποφέρει από διάφορες αιτίες. Καταθέσαμε την εμπειρία μας και τη θέλησή μας ότι όπου χρειαστεί είμαστε στο πλευρό της πολιτείας και της περιφέρειας. Αλλά σε αυτές τις ευκαιρίες της συναντήσεως μπαίνουν και άλλα παραθέματα, όπως είναι το κέντρο για τα παιδιά που έχουν αυτισμό. Κάνουμε ένα μεγάλο κέντρο στο Βαρνάβα.